Η σημερινή Οικονομική Επιτροπή είχε αποφάσει για μια σειρά πολύ σημαντικά θέματα και για την οικονομία αλλά και για τη λειτουργία γενικώς της περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα σταθώ στα σημαντικότερα από αυτά, τα οποία ποια ήταν. Ήταν πρώτον ότι αποφασίσαμε να συνδράμουμε οικονομικά σε ένα σημαντικό συνέδριο Γερμανών τουριστικών πρακτόρων, προκειμένου να ενισχύσουμε την παρουσία της περιφέρειας Πελοποννήσου στη διεθνή τουριστική αγορά. Πολλές φορές έχουμε πει ότι δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι από τα πολλά εκατομμύρια που έχουν δαπανηθεί το παρελθόν για την προβολή του τουρισμού στην Πελοπόννησο, τελικά είχαμε καταφέρει να έχουμε μόνο το 2,5% του πανελλήνιου τουριστικού οικονομικού προϊόντος στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Η περιφέρεια Πελοποννήσου δικαιούται πολύ περισσότερο από αυτό το ποσοστό. Έχει πολύ περισσότερους λόγους να έχει περισσότερους τουρίστες και περισσότερα χρήματα να εισραίουν στα ταμεία των επιχειρήσεων της περιφέρειας από τους επισκέπτες της. Αυτό προσπαθούμε με μια συντεταγμένη πολιτική και μια πολιτική η οποία ανάμεσα στα άλλα στοχεύει να έχει αποτέλεσμα, αλλά όχι με υπέρογκες δαπάνες ή με σπατάλες χρημάτων. Αυτό λοιπόν γίνεται με μια δαπάνη πολύ μικρότερη από ό,τι στο παρελθόν και μια προσπάθεια να προσελκύσουμε τουρίστες όπως καταφέραμε το καλοκαίρι που πέρασε παρά τις αντικσότητες που υπήρχαν και έτσι όπως είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει στο μέλλον με την προσπάθεια που κάνουμε. Δεύτερο σημαντικό θέμα ήταν η προώθηση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την αντικατάσταση των ηλεκτρικών σωμάτων στο επαρχιακό και στο εθνικό δίκτυο της περιφέρειας Πελοποννήσου με LED, μια προσπάθεια που την ξεκινήσαμε στην αρχή της θητείας μας, αλλάζοντας τις προδιαγραφές του διαγωνισμού για να επιτύχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή εταιριών. Το πετύχαμε και προχωράμε τη διαδικασία για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε πόρους για την περιφέρεια Πελοποννήσου από τη δαπάνη για τον ηλεκτροφωτισμό του οδικού της δικτύου, παράλληλα με τη βελτίωση της ασφάλειας λόγω ηλεκτροφωτισμού. Να σταθώ σε δύο ακόμη σημαντικά θέματα. Το ένα ήταν ότι εγκρίναμε την δανειακή σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και για ένα ποσό που προσεγγίζεται 17 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα αστικής αναζωογόνησης. Ένα πρόγραμμα που εγκρίθηκε αμέσως όταν επιβλήθηκε από την περιφέρεια Πελοποννήσου, διότι είχε έναν πλήρη φάκελο. Ένα πρόγραμμα το οποίο περιμένουμε να συμβάλλει καθοριστικά για συγκεκριμένες πόλεις της περιφέρειας, από το οποίο δεν θα έχουμε, πρόκειται για μια δανειακή σύμβαση που δεν θα επιβαρύνει την περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά θα τρέξει άμεσα τα έργα αυτά πάρα πολύ σημαντικού προϋπολογισμού. Και το τελευταίο σημαντικό θέμα για το οποίο αναλυτικά θα σας ενημερώσει και ο κ. Τσουκαλάς ως αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ήταν το έργο των σκουπιδιών. Πήραμε δύο σημαντικές αποφάσεις για τροποποιήσεις που ήταν απαραίτητες στην υπάρχουσα σύμβαση. Τροποποιήσεις που αναγνωρίστηκε και από τη μείζωνα αντιπολίτευση ότι είναι προς το συμφέρον του έργου και προς το συμφέρον του δημοσίου γενικώς. Γι' αυτό και οι συγκεκριμένες αποφάσεις ελήφθησαν με τις ψήφους και της μείζωνος αντιπολίτευσης. Για το έργο των σκουπιδιών κάνουμε μια συντεταγμένη προσπάθεια στα δύο χρόνια της θητείας μας να επιταχύνουμε διαδικασίες οι οποίες είχαν ξεκινήσει πριν από 8 χρόνια και δεν είχαν τελειώσει. Μας συνδράμει αποφασιστικά η κυβέρνηση με μια σειρά νομοθετικές ρυθμίσεις από τις οποίες καταφέραμε να επιλύσουμε προβλήματα είτε για τις απαλωτριώσεις είτε για άλλα. Και είμαστε σε μια πορεία υλοποίησης του έργου με προτεραιότητα στην Αρκαδία, όπου η μονάδα ολοκληρώνεται, και σε συνέχεια με τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας. Το έργο προχωράει ικανοποιητικά. Τα όποια προβλήματα είναι προβλήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την περιφέρεια, αλλά με κατατόπους δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίστηκαν. Και ευελπιστούμε ότι άμεσα θα μπορέσουμε ένα θέμα το οποίο ταλανίζει την περιφέρεια για χρόνια. Ένα θέμα που είναι απαραίτητη προϋπόθεση και για να προσελκύσουμε επενδύσεις και να προσελκύσουμε τουρισμό, να το λύσουμε και πλέον το 2022 να είναι χρονιά που η περιφέρεια της Πελοποννήσου θα είναι μια ευρωπαϊκή περιφέρεια και στο κομμάτι του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις πήραμε σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή, όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κ. Λαμπρόπουλος, που αφορούν την διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι δύο αποφάσεις οι οποίες έρχονται ακόμα πιο κοντά στην υλοποίηση του έργου, πιο κοντά στο χρόνο στον οποίο θα μπορέσει η περιφέρεια Πελοποννήσου να δώσει τη δυνατότητα στους Δήμους να έχουν ένα χώρο που θα πηγαίνουν τα σκουπίδια. Άμεσα μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του Δεκεμβρίου, με τις αποφάσεις που πήραμε θα μπορεί η περιοχή της Παλαιόχουνης στην Αρκαδία, το εργοστάσιο και το που κατασκευάζει αυτή τη στιγμή εκεί με πολύ ραγδαίους ρυθμούς, να υποδεχτεί σκουπίδια από τους Δήμους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Η Περιφερειακή Αρχή τα τελευταία δύο χρόνια καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε έστω και μια μέρα νωρίτερα τα απορρίμματα από τους Δήμους και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικές οι σημερινές αποφάσεις, αποφάσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα του έργου τόσο κατά τα προηγούμενα χρόνια που υπήρξαν αλλά και δημιουργήθηκαν, και θεωρούμε ότι
Το μόνο σίγουρο είναι ότι του χρόνου και τον καιρό θα μπορούμε να συζητάμε για μια ολοκληρωμένη διαχείριση στην περιφέρεια Πελοποννήσου, με τις τρεις μονάδες να είναι σε λειτουργία, να αποδέχονται απορρίμματα και δεν θα αντιμετωπίζουμε το επόμενο καλοκαίρι τις εικόνες με σκουπίδια στους δρόμους και με τους Δήμους να έχουν το πρόβλημα με το που θα πάνε τα σκουπίδια.